Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έρχεται το Extreme Time και σήμερα βρισκόμαστε στο πεδίο προσγείωσης στη λίμνη Κοπαίδα. Είμαστε φιλοξενούμενοι από το skydiveathens.gr και όπως καταλαβαίνετε θα νιώσετε την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας. Γιατί την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας την νιώθεις μόνο όταν βρίσκεσαι στον ουρανό και όταν ξεπερνάς τους φόβους σου. Τους φόβους σου τους ξεπερνάς έχοντας δίπλα στον Αναστάση του Σιδέρη, ο οποίος είναι και ένας των ιδρυτών και εκπαιδευτών. Αναστάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την πρόσκληση. Ένας χώρος ο οποίος σε εμπνέει, οργανωμένος και απόλυτα φτιαγμένος για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν άλμα με ασφάλεια και πειθαρχία, πιστεύω. Καλησπέρα, καλημέρα βασικά και καλωσορίσατε στο χώρο μας. Πιστεύω σήμερα να σας δώσουμε μία γεύση του τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Τι είναι η ελεύθερη πτώση? Θέλουμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα για τους ακροατές μας, για τους τηλεθεατές μας, για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Η ελεύθερη πτώση μπορεί να πεις ότι είναι ένα χόμπι, ένα άθλημα, που στην ουσία μπαίνει σε ένα αεροπλάνο φορώντας ένα αλεξίπεδο, ανεβαίνει σε ένα υψόμετρο, βγαίνει από το αεροπλάνο, κάνει ελεύθερη πτώση με 200, με 300, με 500 χιλιόμετρα για περίπου ένα λεπτό και μετά ανοίγεις το αλεξίπεδο σου. Μετά από 5 λεπτά προσγειώνεσαι με ασφάλεια στο χώρο που πρέπει. Πόσες χιλιάδες πόδια είναι το άλμα που θα, από που θα ξεκινήσει ένας αρχάριος? Τα στάνταρ για να κάνουμε skydive είναι, πρέπει να πάμε στα 14.000 πόδια, περίπου 4.200 μέτρα. Αυτό το υψόμετρο σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις περίπου ένα λεπτό ελεύθερη πτώση, ώστε να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις στον αέρα και μετά να ανοίξεις το αλεξίπεδό σου. Θέλω να διευκρινίσεις ότι το ένα λεπτό στον αέρα δεν έχει καμία σχέση με το έδαφος. Άμα σκεφτούμε ότι πέφτουμε με 300 χιλιόμετρα και μετράμε 1, 2, 3, σίγουρα κρατάει αρκετά. Βέβαια απ' την άλλη δεν είναι αρκετό, γι' αυτό και θέλεις να κάνεις πάρα πολλά άλματα. We'll be right back.
Πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει σε διάφορα βιντεάκια στο YouTube να κάνουν άλμα δύο άνθρωποι μαζί, ο εκπαιδευτής μαζί με, είτε είναι αρχάριος είτε είναι κάποιος άνθρωπος που θέλει να κάνει το λεγόμενο tandem. Πες μας για το tandem. Το tandem jump είναι στην ουσία ένας τρόπος για να μπορέσει να βιώσει την εμπειρία χωρίς καμία μορφή εκπαίδευσης. Και είναι από τα λίγα αθλήματα, τα ελάχιστα βασικά χόμπι αθλήματα, τα οποία σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Στην ουσία έρχεσαι στο χώρο μας, σε 10 λεπτά έχεις μπει στο αεροπλάνο, έχεις διεθέσει έναν εκπαιδευτή, σου έχει πει 5 πράγματα ώστε να έχεις μια επίγνωση τι θα κάνεις, αλλά εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη, κανέναν έλεγχο του αλεξιπηδότου και του σώματός σου στο φορέφωλο. Εσύ απλά απολαμβάνεις. Δηλαδή η όλη καθοδήγηση είναι του εκπαιδευτή. Ακριβώς. Όλα τα κάνει ο εκπαιδευτής. Εσύ απλά εκεί και απολαμβάνεις την ελεύθερη πτώση. Και ναι, μετά από αυτό μπορείς να πεις ότι έχεις κάνει ελεύθερη πτώση. Ωραία. Θα δούμε μετά, όταν ένας άνθρωπος είναι αρχάριος, τι είναι η εκπαίδευση που ακολουθεί, ώστε να μπορέσει να ανέβει πάνω στο αεροπλάνο και να κάνει το άλμα μόνος του. Η ελεύθερη πτώση είναι, με τα χρόνια της εμπειρίας σου, έχεις κατασταλάξει ότι είναι ομαδικό άθλημα ή είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ατομικό, μεμονωμένο? Όταν ξεκίνησα θεώρησα ότι ήταν κάτι που θα τεστάρει τους φόβους σου, τα όρια σου, κάτι που θα το κάνεις μόνος σου. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι μετά από ένα σημείο βαριέσαι μόνος σου στον αέρα, όσο και περίεργο να ακούγεται αυτό. Θέλεις να έχεις κόσμο γύρω σου και για να έχεις ένα σημείο αναφοράς και να κάνεις διάφορα πράγματα μαζί του. Οπότε ναι, είναι ένα καθαρά ομαδικό χόμπι και άθλημα. Εσείς έχετε κάνει και κάποια επίδειξη ομαδικά, γύρω στα 8 με 10 άτομα αν δεν κάνω λάθος, που κάνατε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πες μας τι κάνατε εκείνη την ημέρα. Έχουμε τη δυνατότητα με αυτό το αεροπλάνο που έχουμε να χωράμε 16 άτομα μέσα. Οπότε κάλλιστα μπορούμε να βρεθούμε 16 skydivers, αλεξιπαιδευτές, ταυτόχρονα στον αέρα και να πιαστούμε. Κάναμε τις πρώτες προσπάθειες για να σπάσουμε το ελληνικό ρεκόρ, το οποίο είναι στα 8 άτομα σχηματισμός. Και καταφέραμε να το κάνουμε με 10 άτομα. Προσπαθήσαμε για 15, γιατί ο 16ος είναι αυτός που τραβάει τη λήψη, ο καμεραμάν. Δεν έγινε, θα ξαναπροσπαθήσουμε σίγουρα. Εύχομαι να τα καταφέρετε. Είπες για το αεροπλάνο. Βλέπουμε πίσω μας το συγκεκριμένο αεροπλάνο, το οποίο το χρησιμοποιείτε για τις πτώσεις σας. Ένα αεροπλάνο τελευταίας τεχνολογίας, απόλυτα ασφαλές. Και μόνο που το βλέπεις σου εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί τα περισσότερα αεροπλάνα που βλέπουμε σε αεροαθλητικά σωματεία είναι μικρά και παλαιωμένα και με ένα κόστος το οποίο αυτό ξεπερνάει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι γνωρίζουμε. Παίζει ρόλο αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος πετάει? Φυσικά και παίζει ρόλο. Για να κάνεις skydive, είτε σαν χόμπι είτε σαν άθλημα, πρέπει να έχεις κάποια στάνταρ. Πρέπει να έχεις ένα σωστό αεροπλάνο που θα χωράει ένα μίνιμουμ ατόμων. Πρέπει να ανεβαίνεις το υψόμετρο που θέλεις σχετικά γρήγορα. Πρέπει να έχεις χαμηλά κόστη σχετικά, ώστε ο αλεξιπαιδευτής να μπορεί να πληρώνει λίγα για να μπορεί να ανεβαίνει εκεί που θέλει. Και πρέπει αυτό να το κάνει πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το αεροπλάνο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβαίνουμε γρήγορα στο υψόμετρο, στα 14.000 πόδια, να χωράμε 16 άτομα και φυσικά να το κάνουμε αυτό και οικονομικά και μέσα στην ημέρα πολλές φορές. Εγώ ξεκινάω, έρχομαι στη σχολή σας, κάνω 1, 2, 3 άλματα όσα θέλω, όσα επιθυμώ και θέλω να συνεχίσω. Ποιο είναι το όφελος που θα έχω παρακολουθώντας συνέχεια τα μαθήματά σας αλλά και κάνοντας άλματα? Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και σχετικά απλή για να ασχοληθείς με το skydive. Όπως είπαμε, υπάρχει το tandem jump. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από 15 χρονών έως και 100 χρονών να βιώσεις την εμπειρία χωρίς καμία μορφή εκπαίδευσης. Άμα θέλεις να ασχοληθείς με το skydive, πρέπει να παρακολουθήσεις το σχολείο εκπαίδευσης AFF, Accelerated Freefall. Είναι το πιο μοντέρνο σχολείο εκπαίδευσης, το πιο αποτελεσματικό και το πιο γρήγορο. Ακολουθούμε τα στάνταρ της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας, που είναι και η μεγαλύτερη ομοσπονδία στον κόσμο. Και στην ουσία το σχολείο αυτό αποτελείται από 7 άλματα. Τα 3 πρώτα μιλάμε για όλα ελεύθερες πτώσεις, φοράς σε όλα τα άλματα αλεξίπετο δικό σου, ενοικιασμένα από τη σχολή φυσικά, δηλαδή θα προσγειωθείς μόνος σου. Απλά στα 3 πρώτα άλματα σε συνοδεύουν 2 εκπαιδευτές στον αέρα, ώστε να σε ελέγξουν, να εκτιμήσουν την αντίληψή σου,
τι κατάλαβες από την επίγεια. Αναστάσεις, σε διακόψω, συγγνώμη. Το θέμα της αντίληψης είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και για να ξεπερνάμε και τους φόβους μας, αλλά και γενικότερα για να καταλαβαίνει ένας άνθρωπος αυτά που του διδάσκεις. Μην νομίζουμε ότι πρέπει να είσαι τρελός για να ανέβεις στο αεροπλάνο. Δεν είναι θέμα τρέλας. Εδώ ακολουθείτε μια στρατηγική και όπως ανέφερες, το θέμα της αντίληψης είναι το πιο σοβαρό. Σίγουρα, δεν μιλάμε ούτε για τρελούς ούτε για παλαβούς. Εδώ πέρα, βασικά, άμα είσαι τρελός, δυστυχώς δεν θα αντέξεις πάρα πολύ στο χώρο. Σίγουρα, μιλάμε για μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, αλλά μαθαίνεις, και η αντίληψη είναι το νούμερο ένα εδώ πέρα στοιχείο, μαθαίνεις να ελέγχεις την κατάσταση αυτή. Και μαθαίνοντας να την ελέγχεις, μετά μπορείς και διασκεδάζεις. Βρισκόμενος μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και ακολουθείς και με στρατιωτική πειθαρχία τις εντολές της δικές σας και τις οδηγίες σας. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσοι πολλοί κανόνες και διαδικασίες, ώστε να είναι όλα ελεγχόμενα. Δηλαδή, εσύ δεν μπορείς να έρθεις με ένα αλεξίπεδο εδώ πέρα, χωρίς να σε ξέρω ποιος είσαι και τι κάνεις. Εκτός και αν έχεις κάποια εμπειρία, έχεις τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τους κατάλληλους οργανισμούς, ώστε να τον ελέγξεις εσύ και να έρθει εδώ και να κάνει το άλμα του χωρίς να τον πειράζει κάτι. Ακολουθώντας τα 7 άλματα και μπαίνοντας μετά στο θέμα, περνάμε στο στάδιο του επαγγελματικό. Παίρνεις κάποιο πτυχίο, έχεις κάποιο χαρτί το οποίο σε βοηθάει γενικότερα και στη ζωή σου έξω ή είναι απλά ένας τίτλος που τον έχεις για το προσωπικό σου αρχείο? Κοίταξε να δεις, με τα 7 αυτά άλματα μπορείς να πάρεις την πρώτη πιστοποίηση και από εμάς και από την Ελληνική Ομοσπονδία και από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία, που σου δίνει τη δυνατότητα να πηδήξεις χωρίς επίβλεψη ανά τον κόσμο. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείς και επαγγελματικά και χομπίστικα με το skydive. Και φυσικά για κάποιους ανθρώπους ίσως τους βοηθάει και δεν ξέρω στα σώματα ασφαλείας και εκεί έχουν κάποιες δευκολίες. Υπάρχουν κάποια μόρια. Ακριβώς, υπάρχουν κάποια μόρια. Τώρα από εκεί και πέρα το skydive δεν τελειώνει. Από τη στιγμή που τελειώσει με τα 7 άλματα είναι τότε στην ουσία που ξεκινάς να ασχολείσαι με αυτό. Συνεχίζεις, κάνεις κάποια αλματάκια ακόμα, κάνεις και κάποια εκπαίδευση με συγκεκριμένους εκπαιδευτές για να μάθεις ικανότητες ώστε να πετάς με άλλους ανθρώπους στον αέρα, όχι μόνο σου. Και τότε είναι που παίρνεις και το πρώτο πτυχίο που μπορείς, σου δίνει τη δυνατότητα να πετάς με υπόλοιπο κόσμο στον αέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί έχει κάποιους φόβους για το θέμα της ασφάλειας. Συγκεκριμένα στο Skydive Athens, τι είναι αυτό που σας διακρίνει ώστε να λυθούν, να φύγουν όλοι οι φόβοι και να μπορέσει κάποιος να ανέβει πάνω στο αεροπλάνο και να είναι σίγουρος για αυτό που κάνει και για τον εκπαιδευτή του? Ξεκινάμε από τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι τελευταίας τεχνολογίας. Ξεκινάμε από τους εκπαιδευτές. Έχουμε τους καλύτερους εκπαιδευτές στην Ελλάδα, τους πιο έμπειρους. Συνεχίζουμε με το αεροπλάνο, που είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για να κάνεις skydive στον κόσμο. Ο χώρος μας είναι πολύ ασφαλής, δηλαδή το πεδίο προσγείωσης είναι ένα χωράφι με γρασίδι. Δεν υπάρχει ούτε μία πέτρα, τις έχω βγάλει όλες εγώ. Εσύ αναφέρουμε τον αριθμό στον αλμάτος, ο οποίος... Ξεπερνάει τα 1000. Ξεπερνάει τα 1000. Και γενικά μπορούμε να προσγειωθούμε παντού. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χώρο προσγείωσης, αλλά η Κοπαίδα ενδείκνεται και για προσγειώσεις εκτός του χώρου αυτού, γιατί είναι καθαρά χωράφια. Κάποιος όταν έρχεται εδώ πρέπει να παίρνει κάποιο πιστοποιητικό υγείας, όχι όταν κάνεις ένα άλμα τάντεμ, αλλά όταν θέλεις να εξασκηθείς μόνος σου. Χρειάζεται κάποια βεβαίωση? Χρειάζεται κάποια βεβαίωση από ένα γιατρό της αεροπορίας. Μιλάμε ανάλογα με την ηλικία του καθενός για ένα πιστοποιητικό 1-2-3 από γιατρό της αεροπορίας. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία που δεν είναι ότι κάποιος... Σε όλα τα αθλήματα χρειάζεται, ακόμα και μπάσκετ, να παίξεις και ποδόσφαιρο, το ίδιο. Ακριβώς. Για το tandem jump, εκεί δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Για να ασχοληθείς, να πάρεις το πτυχίο, ναι, εκεί χρειαζόμαστε κάποια εισιτηριακές εξετάσεις. Έχουμε όριο βάρους στο tandem jump? Τα 120 κιλά. Εντάξει, δηλαδή όπου να είναι πιστεύω θα το βιώσω. Λοιπόν, Αναστάση, θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Πιστεύω ότι η εικόνα θα μιλήσει ακόμα περισσότερο. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλές πτήσεις και καλές πτώσεις, χωρίς τραυματισμούς, και γενικότερα να κάνετε πολλά άλματα και να υπάρξουν και πολλοί άνθρωποι που θα σας εμπιστευτούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και εσείς να ανέβετε στο αεροπλάνο, να μας συναντήσετε. Εννοείται, εννοείται. Και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα με άλματα. Ωραία. Φύγαμε.
Thank you.